Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα, εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Beep Beep, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο, εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση του zoogla.gr. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη συζητάμε τα δικά μας. Είπαμε αυτοκίνητο, όχι μόνο, τρελά και μπαλαβά, όλα εδώ πέρα θα τα μάθετε. Όμως θα ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να δούμε φυσικά τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, εκεί που έχουμε και τις κάμερες. Για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στο Σύνταγμα. Όπως βλέπετε, πολύ περιορισμένη η κίνηση των αυτοκινήτων. Μην ξεχνάμε ότι ο υδράργυρος σήμερα έχει χτυπήσει πραγματικά κόκκινο. Πάμε για 40-38 σίγουρα, ας πούμε. Τώρα και στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα μπορεί να είναι και 40-40 και. Οπότε όσο το λιγότερο κυκλοφορούμε, τόσο το καλύτερο. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, οδηγείς και ζαλίζεις. Μετά από 5-10 λεπτά είσαι... Λες και έχεις πάρει χάπια. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορείτε να περιορίσετε τις μετακινήσεις, καλό θα σας κάνει, κακό δεν θα σας κάνει σίγουρα. Μεταφερόμαστε τώρα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, στο ύψος του κολεγίου, για να δούμε τι κίνηση έχει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και βλέπουμε μία εικόνα 15 Αυγούστου, πάρα πολύ ακόμα πιο μειωμένη η κίνηση των αυτοκινήτων στο συγκεκριμένο σημείο. Είχαμε συνηθίσει, τουλάχιστον όπως βλέπουμε στις δέκτες μας, η αριστερή πλευρά όπου τα οχήματα κινούνται προς τα βόρεια πρέπει να έχει κίνηση. Δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για την δεξιά πλευρά όπου τα οχήματα κινούνται προς την Αθήνα. Αφήνουμε και τη λεωφόρο Κηφισίας και πάμε στην Εθνική Οδό Αθηνών Ελαμία, στο 17ο χιλιόμετρο, εδώ που βρίσκονται και τα γραφεία της τηλεόρασης του zoogla.gr. Για να δούμε τι γίνεται εδώ ακριβώς απ' έξω. Έχει κίνηση? Δεν έχει κίνηση. Να τη πάντως η ζωντανή εικόνα και για να σας βάλω λίγο έτσι στο νόημα, η δεξιά πλευρά, τα οχήματα όπου κινούνται προς τα πιο βόρεια προάστια, Βαρυμπόμπη, Άγιο Στέφανο ή αν φεύγουν από την Αθήνα, Λαμία και πάει λέγοντας, η αριστερή πλευρά του δρόμου, όπως βλέπετε στους δέκτες σας, τα οχήματα τα οποία εισέρχονται στην Αθήνα. Και εδώ περιορισμένη η κίνηση και όσο περνούν οι μέρες, όσο φεύγει ο Ιούλιος και θα μπαίνουμε στον Αύγουστο και θα φτάνουμε στο 15 Αύγουστο, να ξέρετε ότι εκεί η κίνηση θα μειώνεται σημαντικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το έχετε διαπιστώσει άλλωστε όσοι κυκλοφορείτε στην Αθήνα, στις υπόλοιπες μεγάλες και όχι μόνο πόλεις, όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, έχουν φύγει από την Τζιμενούπολη, τις μεγάλες πόλεις, έχουν πάει σε καλοκαιρινούς προορισμούς, στα εξωτερικά. Έχει να φορτίσει τις μπαταρίες του ο καθένας. Πάμε λίγο σε μερικά θέματα, να σας πω ένα θέμα που αφορά λίγο την Peugeot. Η Peugeot, όπως γνωρίζετε και το έχουμε ανακοινώσει και στην εκπομπή Beep Beep και το έχει διαβάσει και στο zoogla.gr, μέχρι τέλος του χρόνου θα ανήκει στον όμιλο Θεοχαράκη. Όμιλος Θεοχαράκη, όπου πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την εισαγωγή και την διανομή των αυτοκινήτων Renault και Dacia και στην άκρη την Peugeot. Με λίγα λόγια, η Peugeot ήταν μέχρι στιγμής στον αέρα. Διαβάζοντας τον κυριακάτικο τύπο, και τώρα βλέπετε εδώ και ένα δημοσίευμα από τον κυριακάτικο τύπο, ξένη δημοσίευση παρακαλώ πολύ, το Group PSA, δηλαδή το Group Peugeot Citroën, ανακοινώνει ότι την εκπροσώπηση, την εισαγωγική εταιρεία ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο του αυτοκινήτου επί δεκαετίες, ένας όμιλος κάτω από την ομπρέλα του οποίου βρίσκονται και άλλες μάρκες όπως είναι η Jeep, η Lancia και φυσικά από εκεί και πέρα Citroën, και από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες εταιρείες λιανικής πώλησης με Alfa Romeo, Fiat, Abarth και πάει λέγοντας και με πολύ μεγάλα καταστήματα στην Αθήνα. Άρα βρήκαμε και τον νέο εισαγωγέα των αυτοκινήτων της Peugeot και να σας πω μία είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες και αξίζουν φυσικά συγχαρητήρια, γιατί ακούμε ότι οι Έλληνες είναι χαραμοφάιδες, ότι οι Έλληνες δεν μπορούν, ο Έλληνες είναι άσχετοι, οι Έλληνες είναι αλλιώς. Οι Έλληνες είναι αλλιώς. Αν ανοίξατε σήμερα το πρωί το zoogla.gr θα είδατε μία είδηση που δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη ιστοσελίδα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι αυτή η είδηση ότι ακόμη ένας Έλληνας πήγε και βρίσκεται, θα ξεκινήσει συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Ferrari η οποία τρέχει στην Φόρμουλα 1. Ο λόγος για τον Βαγγέλη Αρβανιτάκη Τζούνιορ, ο οποίος προέρχεται από μια αγωνιστική οικογένεια θα λέγαμε, αεροδυναμιστής
στο επάγγελμα και θα σας πω ότι δεν ξεκίνησε χθες ο Βαγγέλης, ο Αρβανιτάκης έχει περάσει από τη Honda. Αυτός είναι ο Βαγγέλης, ο Αρβανιτάκης, ο Junior, έχει περάσει από τη Honda. Από εκεί ξεκίνησε, από την Bron GP, αν θυμόστε η Bron GP, η οποία κατέκτησε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Εδώ είναι με τον κορυφαίο αρχιμηχανικό, θα λέγαμε, τον Ross Brawn. Και από 1η Σεπτεμβρίου, στο Μαρανέλο, ο Βαγγέλης Αρβανιτάκης, από 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει χρέη αεροδυναμιστή στη Φερράρι. Πάρα πολύ η ελληνική είδηση. Ωραία. Και αφού το είδατε αυτό, πάμε να δούμε και μία φωτογραφία από ένα αγωνιστικό σημείο. Τρίτη, ναι. Την Κυριακή είχαμε ανάβαση της Δημητσάνας και εκεί πέρα τον απόλυτο, τον καλύτερο σημείο, το Zoogla.gr. Ναι, έτρεχε, θα δείτε και τη φωτογραφία για να καταλάβετε. Γιώργος Καϊτατζής στους δέκτες σας με Ford Escort Cosworth και όπως βλέπετε πάνω φοβερό αυτοκόλλητο Zoogla.gr, έτσι για να ξέρουμε και τελικά ότι η Zoogla πάει πάντοτε με τους καλύτερους. Ε, αυτό, είδατε, έτσι, ανάβαση Δημητσάνας. Και να σας πω και μια ειδησούλα που αφορά λίγο και τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων Renault και Dacia, ότι ισχύει σε όλους τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους δωρεάν καλοκαιρινό έλεγχο. Πάτε το αυτοκίνητό σας, παίρνετε ένα εξουσιοδοτημένο τηλέφωνο, λέτε να έρθω για ένα δωρεάν καλοκαιρινό έλεγχο και πηγαίνετε και σας κάνουν εντελώς δωρεάν έλεγχο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εμφανιστεί ένα προβληματάκι το οποίο είναι υποχρεωμένος να σας το πει και να προχωρήσει την εργασία, να ξέρετε ότι ισχύουν και διάφορες εκτόσεις. Και εδώ τι βλέπουμε, ότι η νέα εισαγωγική εταιρεία, όπου όπως προανέφερα προηγουμένως ανήκει πλέον εισαγωγική εταιρεία Teo Ren, έτσι λέγεται η μάρκα, από το Θεοχαράκης και το Renault, ανήκει στην οικογένεια του Βασίλη Θεοχαράκη, έχει ξεκινήσει από τώρα το καλοκαίρι να κάνει τις προσφορές, να προσεγγίζει ακόμα περισσότερο τους οδηγούς, τους καταναλωτές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με καλές τιμές, αλλά και με προσφορές. Ο καλοκαιρινός έλεγχος είναι καλός. Όσοι σκέφτεστε να φύγετε, καλό είναι... Ίσα-ίσα θα σας βρουν αν έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί νομίζω προτιμότερο να το ξέρουμε από πριν παρά να πάμε στις διακοπές και εκεί που είναι να περάσουμε καλά, να περάσουμε χάλια και να μας χαλάσουμε αυτές οι λίγες ημέρες που θα φύγουμε λίγο και θα ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Πάμε όμως στα βίντεο τα οποία έχουμε επιλέξει για εσάς σήμερα και θα ξεκινήσω με ποιο βίντεο. Με το i3, το i3 της BMW, ηλεκτρικό αυτοκίνητο από την BMW. Παρουσιάστηκε χθες για πρώτη φορά ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, σε τρεις πόλεις κιόλας, ήταν Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Πεκίνο και είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε και την παρουσίαση φυσικά από το Zoogla.gr. Πάμε εμείς όμως να δούμε αυτό το καινούργιο αυτοκίνητο το οποίο θα έρθει και στην Ελλάδα, τώρα, και στην Ελλάδα τέλος του έτους με τιμή 36.000 ευρώ και κάτι. Μην ξεχνάμε ότι είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το πιο φτηνό αυτοκίνητο και μάλιστα της premium κατηγορίας. Δεν πάμε να το... Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το οποίο είδατε αποδίδει 170 ύπους, καλά ακούσατε, 170 ύπους και έχει τη δυνατότητα
να αγγίξει σε τελική ταχύτητα τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, 0-100, 7,2 δευτερόλεπτα. Καλά ακούσατε. Το κοίταξα κιόλα, λέω, όμω κάνω κανένα λάθος. Αυτονομία από 130 έως 160 χιλιόμετρα. Βάλτε τα κάτω και μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο απευθύνεται σε αυτούς που κάνουν, καλύπτουν χιλιόμετρα. Βάλτε τα κάτω και δείτε. 100 χιλιόμετρα την ημέρα να καλείτε. Πόσα χρήματα θέλετε για καύσιμα? 100 χιλιόμετρα ανάλογα με το αυτοκίνητο. Εγώ σου λέω 10 ευρώ. Με το ρεύμα θα ξοδεύετε 2 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Και τα 36 χιλιάρικα μπορεί να σας βγουν πολύ λιγότερα πάνω στο χρόνο, πάνω στα 2 χρόνια να έχετε κάνει, 3 να έχετε κάνει τελείως απόσβεση του αυτοκινήτου. Γιατί αυτά τα αυτοκίνητα, μην ξεχνάμε ότι όσο τρέχει η τεχνολογία, τόσο θα πέφτει η τιμή τους. Υπάρχουν και άλλα ηλεκτρικά τα οποία απολύονται στην Ελλάδα, όπως είναι το Opel Ampera, αλλά αυτά είναι τα 65.000 ευρώ. Είναι το Nissan, το Leaf, δεν ήρθε στην Ελλάδα λόγω τιμής πάνω από 40.000 ευρώ. Όπως και πάνω από 40.000 ευρώ είχε και το Mitsubishi, το IMF, το οποίο ήταν λίγο ασχημούλη, για να πούμε και την αλήθεια. Υπήρχε και άλλο ένα, το Tazzari, το Zero. Είναι ένα ιταλικό αυτοκίνητο. Πουλήθηκαν ή 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος, από αυτό το αυτοκίνητο. Υπήρχε μια εταιρεία η οποία νομίζω. Και το λέω νομίζω γιατί δεν υπάρχει ούτε κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά όσες φορές έχω προσπαθήσει τον τελευταίο καιρό να επικοινωνήσω, δεν έχω καταφέρει να βρω κάποιον από εκεί. Νομίζω ότι έχει πάψει τις εργασίες της, άρα δηλαδή η συγκεκριμένη ιταλική φίρμα δεν δραστηριοποιείται πλέον στην ελληνική αγορά, δεν έχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και είναι αυτοκίνητα πολύ όμορφα. Πάμε στο επόμενο βίντεο γιατί είναι και καλοκαίρι. Ένα καλοκαιρινό βίντεο από τη μάρκα Volkswagen. Τι έκαναν οι αθεόφοβοι? Πήραν ένα αυτοκίνητο Beetle, ένα Beetle, το μοντέλο αυτό το Beetle. Τώρα θα το δείτε, ένα διαφορετικό Beetle, και το ρίξαν στο νερό, στους καρχαρίες. Δείτε τώρα τρέλα. Today is really special because I get to test our shark observation vehicle. There are a lot of sharks down there. The inspiration for this project is taking the Volkswagen Beetle and turning it into an underwater vehicle. Let's go sharking. Let's see if it works. And we are rolling in first gear. Oh, hell yeah. Car functions beautifully. And we have sharks there everywhere. The entire experience is really surreal. I mean, I'm driving on the bottom of the ocean. It's not something I do every day. 20 feet down, surrounded by sharks and hitting the thrusters and having it work and looking around at my team and all of us just going, yeah! That was when we got the plan and this crazy idea that we had, got it into the ocean and made it work. That's what we live for. I think what we've done is built the ultimate shark week vehicle. Πω. Τι καρχαρίες ήταν τούτοι? Θα βουτάγατε. Αχ, καλοκαιράκι. Τώρα θα ανεβάσουμε λίγο την θερμοκρασία. Πάμε να δούμε ένα Mitsubishi Evo 900 αλόγων. 900 ύπων. Τώρα δεν θα δούμε τον οδηγό, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά μαζί με το αυτοκίνητο, το οποίο είναι αρκετά γρήγορο, έχει και το ενδιαφέρον η συνοδηγός. Για πάμε να το δούμε. Για πάμε. Αυτό το Evo, ωραίο. Α, εδώ τώρα και αυτό Evo. Το Evo πίσω. Μην βλέπετε μπροστά, πίσω. Το μαύρο το Evo. Αυτό θα παρακολουθήσουμε τώρα. Εμείς θέμε. Για πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε. Βόλτα θα κάνει η κυρία, η οποία είναι Ιαπωνέζα, Ιαπωνέζα. Για να δούμε. Really? Well, should be interesting. Let's do it. Oh my God.
What do you think? I'm speechless. You're speechless? That thing pulls hard. Oh my God. I was not expecting that at all. Έχω την αίσθηση ότι της άρεσε η βόλτα της κυρίας. Μας άρεσε και εμάς το αυτοκίνητο. 900 άλογα, έτσι. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε κάτι άλλο. Αλλά το μαύρο Mitsubishi Evolution. Το Evo 10 ήταν, αλλά δεν υπάρχει Evo 10. Evolution ονομάζεται, να ξέρετε. Ήταν ωραίο αυτοκίνητο. Άλλο ένα βίντεο θα σας δείξουμε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο στην διάθεσή μας. Πάμε να μπούμε σε ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων. Πάμε να μπούμε σε ένα εργοστάσιο της Volvo, να δούμε τι κάνουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Ποιες είναι οι εργασίες τους. Για να μας κατοπίσει το συγκεκριμένο βιντεάκι. It's early morning, and on the surface of things, everything looks completely normal at Volvo Cars factories in Torslanda and Ghent. But this is not an ordinary day. The factories are about to carry out one of the biggest model year changeovers ever, and it's going to take place during full production. At 20 to 10, the word goes out that the last car of the 2013 models will be lifted onto the assembly line at 9:57. When the time comes, a white V60 moves down the first assembly line, and then it's empty. The personnel in each position have slightly more than 20 minutes to reset the first assembly lines. New materials must be placed out at each and every workstation, and the timing is critical. Every second of the assembly process at each section of the assembly lines have been minutely scrutinized to ensure a problem-free reset. And at exactly the predetermined time, the assembly line starts again, and a bright silver V70 starts its journey through the factory. The changeover to model year 2014 has begun. At lunchtime, the last completed white V60 2013 model drove off the end of the assembly line. And now, the 2014 models have taken over. Πω, είδατε και πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε ένα εργοστάσιο. Ήταν αυτό το συγκεκριμένο της Volvo. Πολλά πάντως αυτοματοποιημένα πράγματα. Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή Beep Beep έφτασε στο τέλος της. Βασίλης Αριμπαλίδης ήταν εδώ στις κάμερες και στα μικρόφωνα της τηλεόρασης του Ζούγκλα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Σπανουδάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά. Bye bye.